Καλησπέρα σας. Την πρώτη φορά που βρέθηκα στην πόλη των Πατρών, έτσι, στα χρόνια της ύστερης εφηβείας, οι μνήμες είναι ήμουν ρόζ, είχα προβοσκίδα και ήμουνα μέλος μιας πολύ μεγάλης γιορτής. Σωστά το μαντέψατε, στο καρναβάλι ήμουνα. Τις στιγμές και εκείνες, πώς τα φέρνει τη ζωή σχεδόν 30 έτη μετά. Είμαι επίσης στην πόλη των Πατρών για να ζήσω δυνατές στιγμές με την ομάδα του TEDx και με εσάς μαζί. Η ιστορία ξεκινάει λίγες εβδομάδες πριν, στο τέλος καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι επιμελητές του TEDxPatras μου προτείνουν να συμμετέχω στη σημερινή και λίγες μέρες μετά συμβαίνει, τυχάνει, να έχω ένα ταξίδι για μια παραγωγή, για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ του Νίκου Καζαντζάκη, μια παραγωγή του El Culture στην Κρήτη, όπου πηγαίνω στην γενέτρια του Καζαντζάκη, πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου και ξεναγούμε στο μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη. Και επειδή είναι πολύ πρόσφατη η πρόταση που μου έχει γίνει και αφού μου έχει γίνει ξενάγκηση και θέλω έτσι λίγο να κάνω βόλτες στους διαδρόμους, να ρουφήξω ό,τι έβλεπα στο μουσείο, υπήρχαν σκέψεις που στροβιλίζαν στο μυαλό μου. Η μία βασική ήταν τι να βρω που να αξίζει να υποθεί, που θα μπορούσε έστω έναν από εσάς να του φανεί χρήσιμη. Το δεύτερο κομμάτι που με βασάνιζε ήταν στιγμές. Τι είναι οι στιγμές? Είναι εκείνα τα δευτερόλεπτα που είναι ικανά να σημαδέψουν τη ζωή μας? Μήπως είναι μια 18-λεπτή ομιλία σε ένα TEDx, ένα Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, ένα μεγαλύτερο σύνολο? Και ενώ όσο σκέφτομαι όλα αυτά τα κομμάτια, σταματώ σε αυτό. Σταματώ σε ένα έγγραφο που μιλάει για τις στράτες, τις δύο στράτες ζωής και τον ανήφορο. Κολλάω στο γιατί και ξαφνικά το μυαλό μου αλλάζει. Αδειάζει. Αδειάζει το μυαλό μου και κολλάω ξανά στο γιατί ο ανήφορος είναι σωστός ο δρόμος και αυτό που αρχίζω να αντιλαμβάνομαι εκείνη τη στιγμή είναι ότι αυτή η ρίση είναι πάρα πολύ επίκαιρη στο ότι μας συμβαίνει σαν κοινωνία, σαν σύστημα, σαν παρέα το τελευταίο λίγο καιρό. Γιατί η μόνη μας επιλογή είναι ο ανήφορος. Το θέμα είναι το γιατί. Και αρχίζει και λίγο και προσωποποιείται όλο αυτό το γιατί, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ο καμβάς, είναι το μοτίβο, είναι ο τρόπος που έχω μάθει στη ζωή να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Και όταν λέω να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, αντιλαμβάνομαι τα πράγματα ως πρόοδο, ως εξέλιξη, ως διαδικασία αλλαγής, ως διαδικασία κατάκτησης. Ήμουνα πια σίγουρος ότι αυτό ήταν που θα ήθελα να μοιραστώ στο TEDxPatras. Αυτό το δώρο που μου δόθηκε, να το μοιραστώ μαζί σας, δίκη Αντίδωρου. Η ιστορία μου ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν. Ξεκινάει σχεδόν 100 χρόνια πριν, όταν σε ταραγμένες για την περιοχή μας εποχές, πόλεμος, φτώχεια, πείνα, είναι η μικρασιατική καταστροφή, μετακινήσεις πληθυσμών, προσφυγιά. Θυμίζουν πάρα πολύ τις εικόνες που βλέπουμε 100 μέτρα από εδώ. Άνθρωποι που είναι χαμένοι, έχουν εκτοπιστεί από τις πατρίδες τους και προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Έτσι και οι παππούδες από τη μεριά της μητέρας μου, από τον Πόντο μετακινούνται στο Λαχανά των Σερών, ξαναφτιάχνουν το βιός τους, αλλά ξανάρχεται ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος, έρχεται ο εμφύλιος. Αναγκάζουν αυτή τη φορά να εκτοπιστούν στη Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στα προσφυγικά έξω από το στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Αντιστοίχως, ο πατέρας από τα βάθη της Μικρασίας, Νικομίδια, οι παππούδες πηγαίνουν σε χωριά της Ξάνθης, τους βρίσκει και εκεί ο πόλεμος πάλι, το εμφύλιος. Βρίσκονται οι άνθρωποι στη Νέα Πόλη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, πάλι στα προσφυγικά και προσπαθούν να φτιάξουν το βιός τους. Λίγα χρόνια μετά, ο πατέρας γνωρίζει τη μητέρα. Έρχονται μαζί και προσπαθούν να φτιάξουν το σπιτικό τους. Οι προδιαγραφές και οι συνθήκες είναι δύσκολες. Είναι ανήφορος ούτως ή άλλως η ζωή τους. Το σημαντικό σε αυτή τη στιγμή είναι ότι κάνουν επιλογές το οποίο ήταν ανήφορος με βάρη για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους. Επιλέγουν να αφιερώσουν τη ζωή τους για να διαμορφώσουν ανθρώπους χρήσιμους για τους ίδιους και για τους γύρω τους. Αυτό το κάνουν επενδύοντας στην εκπαίδευσή τους. Το επενδύοντας πολλά εισαγωγικά. Γιατί
η οικονομική τους δυνατότητα και η καταγωγή τους καθόλου δεν δικαιολογούσαν τα σχολεία που μας στείλανε. Δουλεύαν νυχθημερών για πολλά χρόνια, σχεδόν πάντα έτσι τους θυμάμαι, για να μπορούσαν να τα αποκριθούν για τρία παιδιά, για να τα καταφέρουν και τα κατάφεραν, αλλά δεν μένουν στα σχολεία. Τους ενδιαφέρει να δώσουν μια διαφορετική αντίληψη για την πραγματικότητα και για την εκπαίδευση στα παιδιά τους. Ο πατέρας μου, θυμάμαι, έλεγε: «Δεν ξέρω αν θα σας αφήσω ένα κουτάλι, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από τα χέρια μου για να σας κάνω χρήσιμους ανθρώπους». Ο πατέρας μου ήταν ξυλουργός. Εξακολουθεί να είναι ξυλουργός. Αυτή η σκάλα είναι δική του, είναι δημιούργημά του. Εξακολουθεί και τώρα στα 80 του να δημιουργεί και να παράγει προϊόντα που σε βοηθούν να ανέβεις. Ο πατέρας μου είχε μία αγάπη μεγάλη και εξακολουθεί να έχει μία αγάπη για τα ζώα, μία φάρμα, μία φάρμα του Μπαρμπαθωμά, κότες, πάπιες, χήνες, γάτες, σκυλιά, όλα μαζί. Και ήθελε να μας τα γνωρίσει αυτά και ήταν μέρος του ταξιδιού και της ψυχαγωγίας μας. Κάθε Κυριακή μας πήγαινε στο κτήμα του για να έρθουμε σε επαφή με τα ζώα, να τα φροντίσουμε, να εκτεθούμε, να παίξουμε. Αλλά το ταξίδι μας εκεί ξεκινούσε διαφορετικά. Ξεκινούσε από την ημέρα του Σαββάτου. Κατεβαίναμε τότε στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, στα Εδόδημα και Πικιακά, και πηγαίναμε και γεμίζαμε σακούλες με ζαχαρόδι, με σοκολάτες, με καραμέλες, με καπνό. Και πριν πάμε στα ζώα του, κάθε Κυριακή μας σταματούσε έξω από ιδρύματα, από φρενοκομεία, από φυλακές, από γυροκομεία, καθόταν στο αυτοκίνητο και μας έδινε σύνθημα να βγούμε έξω, να πάμε να συγχρονιστούμε με ανθρώπους των ιδρυμάτων και να τους μοιράσουμε ό,τι είχαμε να τους μοιράσουμε. Με αυτόν τον τρόπο που πραγματικά για ηλικίες τόσες κάθε φορά ανακαλύπταμε καινούργια πράγματα και κάθε φορά ήταν μια έκπληξη που δεν ήταν συνήθις, αλλά με αυτόν τον τρόπο μας έμαθε κάτι, μας έδινε ένα μήνυμα ότι πρέπει να προσφέρεις ό,τι μπορείς. Πρέπει να προσφέρεις ζεστασιά και φροντίδα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Ο πατέρας είχε περίεργες απόψεις. Νομίζω ότι ακόμη θυμάμαι τη στιγμή που ντράπηκα περισσότερο στη ζωή μου. Ήταν όταν έφυγος πια, είμαι στην Δωδεκανήσου στο Βαρδάρι, ένα δρόμο στο Βαρδάρι. Τότε δεν υπήρχαν μετανάστες για να σου καθαρίσουν τα τζάμια, τότε υπήρχαν μικροί Ρωμά. Και έρχεται ένας επίμονα για να καθαρίσει το τζάμι για επετία. Και μάλλον με άκουψον τρόπο προσπαθώ να τον απομακρύνω και είναι η στιγμή που με κάνει να ντραπώ, λέγοντάς μου ότι αυτό το παιδί δεν είχε τις ευκαιρίες και τη φροντίδα που είχες εσύ και θα πρέπει να μάθεις να το συμπεριφέρεσαι διαφορετικά. Εφόδια που μας έδωσε, εκτός από το να σκεφτόμαστε για το γύρο μας και για το σύνολο, ήτανε τα ταξίδια και τα ονείρωτα. Καθένα από τα παιδιά συμπληρώνουν τα 15 έτη, τα μακρινά έτη, μας φόρτωνε σε αεροπλάνο μεταξύ τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου για να ταξιδέψουμε έξω, για 2-3 μήνες να μείνουμε εκτός. Εν προκειμένου, εμένα με έβαλε σε ένα αεροπλάνο και πήγα στην Αυστραλία στα 15 μου έτη, το 85. Φανταστείτε τις επικοινωνίες εκείνη την εποχή, εμβάσματα, όλα, καμία δυνατότητα και μάλιστα σε ανθρώπους που ελάχιστα τους ήξερε. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν κάποιοι συγγενείς που αμφιβάλλον τους είχε δει περισσότερο από μία φορά στη ζωή του. Και έφυγα με την οδηγία ότι αν σου αρέσει και θέλεις να συνεχίσεις, άκου την καρδούλα και το μυαλό σου και πράξε αναλόγως. Από μένα είσαι ελεύθερος. Εκεί πήγα σχολείο, εκεί έπαιξα ποδόσφαιρο σε μία ομάδα στο μακρινό Γούλαγκουνγκ. Εκεί δούλευα Σαββατοκύριακα στη βιοτεχνία του μακρινού θείου για να βοηθήσω κι εγώ και να συμβάλλω στα της φιλοξενίας. Όταν γυρνούσαμε άλλοι άνθρωποι, γυρνούσαμε πιο όρημοι και πιο μεγάλοι. Γυρνούσαμε σίγουρα διαφορετικοί. Αλλά αυτό που μας έμενε ήταν η αξία του να ταξιδεύεις και να γνωρίζεις τον κόσμο και η αξία του να ονειρεύεσαι, να μπορείς να ονειρεύεσαι μέσα από τα ταξίδια σου. Ο πατέρας έλεγε ότι βασική αξία για να μάθεις να προσφέρεις είναι να μάθεις να δουλεύεις. Και για να μάθεις να δουλεύεις, πρέπει να μάθεις να δουλεύεις σε δουλειές άλλων. Έτσι, όντας ο μεγαλύτερος της οικογένειας από τα αδέρφια και τα αγόρι, κάθε καλοκαίρι, από την πριν την πρώτη γυμνασίου, μέχρι και την τρίτη λυκείου που πια όριμος και μεγάλος μ' άφησε στον δρόμο μου, είχα μια εβδομάδα 10 ημέρες διακοπές, και μια εβδομάδα αφού τελείωνα το σχολείο και μια εβδομάδα 10 ημέρες διακοπές πριν ξεκινήσω την επόμενη χρονιά και στο ενδιάμεσο
με έβαζε σε περίεργες δουλειές, περίεργα challenges. Στην έκτη δημοτικού προς πρώτη γυμνασίου ήμουνα καφετζής και το παιδί για τα θελήματα σε ένα γραφείο αρχιτεκτονικό. Στη δευτέρα γυμνασίου με έβαλε σε ένα ζαχαροπλαστείο, στους φούρνους ενός ζαχαροπλαστείου, καλοκαιριάτικα να ξύνω λαμαρίνες για να καθαρίζω τα υπολείμματα από τις τυρόπιτες και τα γλυκά. Το θυμάμαι ως μια τραυματική εμπειρία, γιατί όταν τελείωνα τη βάρδιά μου και έφυγα προς το σπίτι μου, στο λεωφορείο ο καθένας καθόταν μισό μέτρο μακριά μου από τη βουτυρίλα που είχε διαποτίσει το σώμα μου. Την επόμενη χρονιά, αφού είχα γυρίσει από την Αυστραλία, το καλοκαίρι της πρώτης ηλικίου προς Δευτέρα μου είχε βάλει στα λαδάδικα. Τα λαδάδικα της Θεσσαλονίκης τότε το βράδυ ήταν η περιοχή με τα κόκκινα φώτα της πόλης. Μέχρι το πρωί που ξεκινούσε η εμπορική δραστηριότητα, τότε δούλευα σε έναν πολύ σκληρό έμπορο. Πιάναμε δουλειά νύχτα. Ήταν, θυμάμαι, πάντα νύχτα καλοκαίρι, για να φανταστείτε λίγο την ώρα. Ήταν μόλις προλαβαίναμε αυτούς που φεύγανε από τις βραδινές τους ασχολίες. Και η δουλειά μου ήταν να καρφώνω σάρωθρα, να κουβαλάω πλαστικά, να γλάστρες, κουτάλια, you name it. Την επόμενη χρονιά αναβαθμίστηκα. Έγινα βοηθός ενός τοκογλύφου. Έπρεπε να ψηθώ και σε αυτό. Τι σημαίνει να ζητάς και πώς λειτουργεί ο κόσμος, ο πραγματικός κόσμος. Έκανα θελήματα, επιταγές, τράπεζες, μεταφορά χρημάτων στη τσέπη, στο παντελόνι. Πολλά χρόνια μετά μαθαίνω ότι τα πρώτα δύο χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, το βδομαδιάτικό μου το πλήρωνε ο πατέρας μου. Πλήρωνε για να δουλεύω. Πλήρωνε για να δουλεύω. Όπως μετά, βέβαια, ανακαλύπτω ότι ο τοκογλύφος αυτός ήταν ο τοκογλύφος που δανείζεται για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις των σχολείων και της εκπαίδευσής μας. Σίγουρα, όσα περιγράφω, δεν θεωρώ ότι ήταν ανηφόρα για μένα, δεν το θεωρώ ως ανηφόρα, αλλά ήταν σίγουρα η ανάγνωση της ανηφόρας, γιατί η ανάγνωση της ανηφόρας και αυτός ο δρόμος ήταν που μου έμαθε πράγματα και εμένα και τις αδερφές μου, που μας έκανε καλύτερους ανθρώπους. Και αυτό θα ρω ότι έχει ενδιαφέρον να υποθεί, ειδικά σε ένα ακροατήριο που έχει πολλούς νέους ανθρώπους που είναι στις απαρχές της σταδιοδρομίας τους και μάλιστα σε ένα άχαρο και δύσκολο περιβάλλον, γιατί είναι αυτό που λένε, οι δυσκολίες είναι ευλογία, οι δυσκολίες μπορούν και πρέπει να γίνουν ευλογία. Οι δυσκολίες μπορούν και πρέπει να γίνουν ευλογία, πρέπει να το πιστέψουμε και να προσπαθήσουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει πάντα, αλλά ταπεινή μου άποψη είναι ο μόνος και είναι και ωραίος δρόμος. Θα κλείσω με μια αγαπημένη ρίση του Καζαντζάκη, που αφορά την ευθύνη και με μια προτροπή ότι έχει αξία να αγαπάμε την ευθύνη και να προσπαθούμε. Ευχαριστώ.